Παρουσία της διοίκησης των καθηγητών αλλά και των φοιτητών τελέστηκε σήμερα το πρωί. Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα της ΣΕΡΕΣ. Στο συνεδριακό κέντρο Ευαγόρας Παλικαρίδης, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη των μαθημάτων στο Τεχνολογικό Ίδρυμα. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης Θεολόγος. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Στους καθηγητές σας και σε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται φιλόπονα και φιλότιμα για τη δική σας προκοπή, εύχομαι να έχουν δύναμη, υπομονή, υγεία, να συνοδηπορούν προς αυτών των κοινών και ύψιστων στόχων για το καλό της πατρίδας και για το καλό των παιδιών. Σε εσάς, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, εύχομαι και προσεύχομαι να αξιοποιήσετε τις παρεχόμενες ευκαιρίες. Αντιλαμβάνομαι και την αγωνία σας, αντιλαμβάνομαι και τον θυμό σας, ο οποίος εν πολλής είναι δίκαιος, αλλά στα χέρια σας είναι, με τον δικό σας αγώνα και όχι με την παρέτηση από την ζωή και τον αγώνα, να αντιστρέψετε αυτό το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην πατρίδα μας χρόνια τώρα. Η παιδεία είναι ένα ωραίο εργαλείο, είναι ένα ωραίο όπλο ειρήνης και πρόοδου για να προχωρήσει μπροστά η πατρίδα μας. Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες. Σε εσάς επενδύει μια ολόκληρη πατρίδα. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Να πάρετε τη σκυτάλη από τα δικά μας χέρια και να προχωρήσετε μπροστά αυτή την πατρίδα. Με αξίες, με αρχές, με ήθος, αλλά και με την βεβαιότητα και με την απόφαση να αναδειχθείτε καλύτεροι από εμάς σε εκείνα τα σημεία όπου εμείς έχουμε κάνει λάθος. Ο εύκολος δρόμος είναι η παραίτηση από τον αγώνα και η ανέξοδη κριτική. Ο παραγωγικός δρόμος όμως είναι ο αγώνας. Η προσπάθεια, μια προσπάθεια η οποία, παιδιά μου, θα πρέπει να αρχίσει από εσάς πρώτα. Μετά το πέρας της τελετής, ο πρόεδρος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Αναστάσιος Μωυσιάδης, ευχήθηκε η νέα ακαδημαϊκή χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Για τους φοιτητές, ο κ. Μωυσιάδης έστειλε ευχές για καλή πρόοδο, λέγοντας πως θα πρέπει οι σπουδαστές να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά τους σε όλους τους πειρασμούς και να ασχολούνται μόνο με τα καθήκοντά τους. Ζούμε σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Έχουμε να κάνουμε με την νεολαία της πατρίδας μας, από την οποία περιμένουμε να οργανώσει καλύτερα την κοινωνία μας από ό,τι εμείς τα καταφέραμε. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές οι μικροεγωισμοί δεν μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτής της μεγάλης ευλογίας. Ελπίζω και εύχομαι η επόμενη χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από αυτή που τώρα ολοκληρώνεται σε όλα τα επίπεδα. Προς τους φοιτητές μας θα ήθελα να ευχηθώ να είναι γεροί καταρχάς, να έχουν καλή πρόοδο, να καταφέρουν να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά σε όλους τους πειρασμούς που είναι πολύ πλέον σήμερα, να ασχοληθούν με τα καθήκοντά τους και να είναι βέβαιοι ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουν να συλλέξουν πολλούς και πλούσιους καρπούς. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακαδημαϊκή χρονιά και καλή υγεία.